Νέα τάξη πραγμάτων για τα ταξί, καθώ η υποχρεωτική ένδειξη για τη διαθεσιμότητα POS φέρνει αλλαγέ στην καθημερινότητα των οδηγών και των επιβατών. Στο Ρέθιμνο και το Ηράκλειο, η πλειοψηφία των ταξιτζίδων έχει ήδη συμμορφωθεί, τοποθετώντα το ειδικό αυτοκόλλητο στο πίσω δεξιό παράθυρο, όπω ορίζουν οι οδηγίε. Αντίθετα στην Αττική, οι πρώτοι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρέ ελλείψει με αρκετού οδηγού να μην έχουν εφαρμόσει τη σήμανση, γεγονό που έχει προκαλέσει αντιδράσει και επιπλέον πιέσει από τι αρχέ. Έγινε το καπρίτσιο του Υπουργού, δυστυχώ. δημιουργώντας Δημιουργώντα αυτό το τεράστιο πρόβλημα, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν και προβλήματα βέβαια όταν κοιτάζουν πίσω το αποζήτημα ασφάλεια. Περιμένουμε τα να εκδικαστούν τα, οι προσφύγοι που με κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ε, ε, μάλλον τέλος του μηνός, αρχές του Δεκεμβρίου. Το έχει παραλάβει η Ομοσπονδία. Με τη σειρά μας και εμείς στα σωματεία το παραλάβαμε. Το έχουμε μοιράσει όλα τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον στο ρέδινο που γνωρίζω εγώ. Έχουν εφοδιαστεί με το σήμα αυτό. Αλλά ε, γεμονή κινδύνου. Γι' αυτό έχουμε προσφύγει μέσω τη Ομοσπονδία στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Η παράληψη τη τοποθέτηση τη ειδική σήμανση έχει συνέπειε, καθώ προβλέπεται πρόστιμο ύψου χιλίων ευρώ για τους παραβάτες. Παράλληλα, οι οδηγοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια υποστηρίζοντας πως το σημείο όπου υποδεικνύεται να τοποθετηθεί το αυτοκόλλητο μειώνει την ορατότητά τους και ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους κατά την οδήγηση. Οι ανησυχίες αυτές έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για επανεξέταση των οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή τους δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια επαγγελματιών και πελατών. Κοιτάξτε, είναι ασήμαντο να δεχτεί κάποιο ένα πρόστιμο χιλιών ευρώ, έτσι γιατί ο, το, το, Υπουργείο δυστυχώ θα προβεί σε ελέγχου ε, για ένα πράγμα το οποίο είναι ασήμαντο πιστεύω και του περισσότερου συναδέλφου. Διότι τα περισσότερα οχήματα ήδη διαθέτουν ε, μηχανισμό πώ. Επομένω δεν, είναι, είναι, δεν υπήρχε λόγο καν. σω δεν ξέρω, ξοδέψανε τόσε χιλιάδε ευρώ, πάνω από 35.000 ευρώ για να εκτυπώσουν αυτά τα έντυπα. Αυτοί γνωρίζουν το λόγο. Είναι ένα τυφλό σημείο. Δηλαδή, δεν έχει όταν θα κάτσει στο τιμόνι του οδηγού, θα δει ότι δεν έχει ορατότητα καθόλου από τη δεξιά πλευρά. Λέμε ναι στην ένδειξη αυτή να μπει στο Φιλιστρίνι, να μπει εδώ. Θα μπορούσε να μπει εδώ που είναι τυφλό σημείο του αυτοκίνητου. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί πρόβλημα, προβλήματα. Παρά τι προκλήσει, η συμμόρφωση των οδηγών στην Κρήτη δείχνει ότι η μετάβαση στη νέα αυτή εποχή μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με σωστό συντονισμό. Η πρόκληση παραμένει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα ικανοποιεί τι απαιτήσει των οδηγών χωρί να παραβλέπει την ασφάλεια και τι συνθήκε εργασία του.